Φέτος, για όπως είπατε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Θέατρο των Πολιτών διοργανώνει την θεατρική κατασκήνωση, η οποία γίνεται στη Θάσο, στο χώρο της Ευρωκατασκήνωσης Θάσου, έξω από το Λιμένα. Έχει διάρκεια μία εβδομάδα, 20 με 27 Αυγούστου, και απευθύνεται σε ανθρώπους που είτε είναι ηθοποιοί, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, είτε άνθρωποι οι οποίοι τους αγαπούν το θέατρο και πιστεύουν ότι μέσα από την θεατρική πράξη ή το σεμινάριο μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα περισσότερο στη ζωή τους. Η θεατρική κατασκήνωση πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Μείναμε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν, τα μαθήματα δηλαδή, αλλά και από τη φιλοξενία στον χώρο της Ευρωκατασκήνωσης. Και ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και φέτος. Οι καλλιτέχνες, οι φετινοί, είναι με δύο μεγάλα ονόματα στον χώρο. Είναι ο κύριος Σίμος Κακάλας, ο οποίος έχει βραβευτεί με το βραβείο σκηνοθεσίας από την Επιτροπή Ελλήνων Κριτικών το 2008, και η κυρία Μάρθα Φωκά, η οποία είναι η καλύτερη στο χώρο της, τολμώ να το πω αυτό, μασκοποιός, είναι σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Η κυρία Μάρθα Φωκά φτιάχνει, κατασκευάζει μάσκες, τις οποίες μετά τις μάσκες αυτές ο κύριος Κακάλας με τις μάσκες αυτές παίζει θέατρο. Έτσι λοιπόν, θα έρθει κάποιες μέρες η κυρία Φωκά, θα κάνει με τους συμμετέχοντες, θα μας μάθει να κάνουμε μάσκες, θα κατασκευάζουμε τις μάσκες μας, και μετά, αφού τις κατασκευάσουμε, αφού στεγνώσουν και δώσουμε τη μορφή που θέλει ο καθένας μας, στη συνέχεια ο κύριος Κακάλας θα έρθει και θα μας διδάξει θέατρο φορώντας τη μάσκα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και μιλάμε εδώ και λίγη ώρα για μάσκες, ποιο ήταν το κίνητρο για να θέσετε ως βασική θεματολογία της φετινής κατασκήνωσης της μάσκες? Το κίνητρο, πριν από μερικά χρόνια, είχαμε δει στην Καβάλα τον κύριο Κακάλα να παίζει την παράσταση «Το λιωμένο βούτυρο», μια παράσταση η οποία πραγματικά όσοι την είδαμε είχαμε συγκλονιστεί, μας είχε αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι πάντα είχαμε στο μυαλό μας, έπαιζε την παράσταση αυτή με μάσκες, έτσι. Και πάντα από τότε το σκεφτόμασταν πάρα πολλές φορές, το ότι πραγματικά θα είχαμε ανάγκη να κάνουμε κάποια σεμινάρια σε αυτού του είδους θεάτρου. Mm-hmm. Με τον κύριο Κακάλα έχουμε τακτική επικοινωνία, και έτσι φέτος μπορέσαμε να συνεννοηθούμε, να συντονιστούμε στις ημερομηνίες και να κάνουμε την κατασκήνωση, να έρθει στην κατασκήνωση. Ποιες ημερομηνίες θα διεξαχθεί η κατασκήνωση, είπαμε? 20 με 27 Αυγούστου. Πέρσι η συμμετοχή στα πόσα άτομα κινήθηκε, φέτος ποιος είναι ο στόχος σας? Πέρσι η συμμετοχή των ατόμων ήταν 25. Είχαμε ξεκινήσει κανονικά με 50, γύρω στις 50 εγγραφές, αλλά ακριβώς όταν θα έπρεπε να δοθεί η προκαταβολή για τη θεατρική κατασκήνωση ήταν το Capital Control. Ήταν ακριβώς δύο μέρες πριν. Οπότε ο κόσμος πανικοβλήθηκε, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε πολλές ακυρώσεις. Τελικά όμως ευτυχώς κατάφερα, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι το προηγούμενο, κατάφεραν 25 άτομα από εμάς και την παρακολούθησαν. Φέτος πάνε μέχρι τώρα πολύ καλά οι εγγραφές. Η κυρία Φωκά μας λέει ότι θα πρέπει να περιοριστούμε το πολύ μέχρι 25 άτομα, αλλά νομίζω ότι θα πάμε και λίγο παραπάνω. Ο λόγος για τον περιορισμό αυτόν που ζητάει η κυρία Φωκά? Για να είναι πιο εύκολα η διεξαγωγή του σεμιναρίου. Όσον αφορά τις παροχές που θα έχουν όσοι θελήσουν να εγγραφτούν στο σεμινάριο αυτό, στην κατασκήνωση, λίγα λόγια θα θέλαμε. Μάλιστα. Όπως σας είπα, καταρχάς το σεμινάριο γίνεται σε έναν καταπληκτικό χώρο, στο χώρο της Ευρωκατασκήνωσης, ο οποίος δεν έχει επιλεγεί τυχαία από εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να περνάμε ώρες και να δουλεύουμε μέσα στη φύση. Γι' αυτό κιόλας και επιλέξαμε τον χώρο που σας είπα αυτόν, ο οποίος είναι μέσα στο βουνό. Είναι πάρα πολύ κοντά στα δύο μεγάλα κέντρα, και στο Λιμένα και στην Ποταμιά. Και οι παροχές του είναι εξαιρετικές. Έχουμε άμεση και πολύ καλή εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες. Έχει ησυχία. Και από εκεί και πέρα,
η τιμή για το σεμινάριο που κοστίζει 180 ευρώ την εβδομάδα για τις 7 ημέρες παρέχει μέσα τη διαμονή στην κατασκήνωση, στα σπιτάκια κατασκηνωτικά. Όλες μέσα τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει η κατασκήνωση που έχουν για τα παιδιά, τις χρησιμοποιούμε και εμείς άμα θέλουμε, δηλαδή πισίνα, αναρριχείς, οτιδήποτε όλα αυτά. Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, ολοκληρωμένα γεύματα και φυσικά μέσα σε όλα αυτά είναι και η τιμή των υλικών, που η τιμή των υλικών για την κατασκευή της μάσκας καθόλου ευκολοφρόνητη, είναι αρκετά τα χρήματα. Κοστίζει για περίπου 10 άτομα, τα υλικά κοστίζουν περίπου 200 ευρώ. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας και ζητάμε άμεσα να ολοκληρωθούν οι εγγραφές στην κατασκήνωση, έτσι ώστε να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα όσον αφορά το τι θα χρειαστούμε. Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εγγραφές? Μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε δώσει παράταση. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Φουρναράκη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τόσο το Θέατρο Πολιτών όσο και άλλοι ερασιτεχνικοί θεάτρες έχουν αναπτύξει πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα στην Καβάλα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το παρόν και το μέλλον του ερασιτεχνικού θεάτρου στην πόλη μας και στον νομό Καβάλας γενικότερα? Η Καβάλα ούτως ή άλλως σαν νομός είχε έντονη δραστηριότητα στο ερασιτεχνικό θέατρο από πάρα πολύ παλιά, από το Δημοτικό Θέατρο. Όλοι αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που σήμερα είναι μεγαλύτεροι από εμάς και μας βοηθάνε ή παίζουν μαζί μας ή μας βοηθάνε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούν, αυτοί είναι, εκεί οφείλεται το ότι εμείς σήμερα κάνουμε και τόσο πολύ θέατρο, ασχολούμαστε τόσο πολύ και αγαπάμε τόσο πολύ το θέατρο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν δεν υπήρχε τίποτα αγωνίστηκαν. Εμείς ουσιαστικά τα βρήκαμε έτοιμα. Πιστεύω ότι επειδή η ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί μέσα από την τέχνη του θεάτρου ήταν πάντα πολύ μεγάλη και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όσο δυσκολεύουν οι καθημερινές συνθήκες διαβίωσης του, νομίζω ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο το θέατρο. Είναι σαν διέξοδος δηλαδή για τους περισσότερους από εμάς.